Από τον περασμένο Μάιο ισχύει βάση κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ο κανονισμός πυροπροστασίας ακινήτων εντός και πλησίων δασικών εκτάσεων και προβλέπει υποχρεωτική σύνταξη εντύπου αξιολόγησης επικινδυνότητας και τεχνικής έκθεσης αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα, καθώς και δήλωση εφαρμογής μέτρων πυρασφάλειας από τους ιδιοκτήτες. Ωστόσο, 10 μήνες μετά τη δημοσίευση του 58-σέλιδου κανονισμού ΣΕΦΕΚ, τα τρία Υπουργεία δεν πρόλαβαν να φτιάξουν την ειδική πλατφόρμα για την καταχώρηση των παραπάνω στοιχείων και για μία ακόμη φορά πετούν τον μπαλάκι στους Δήμους ένα μήνα πριν την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, προκαλώντας την δικαιολογημένη αγανάκτησή τους. Δεδομένου ότι τα συναρμόδια Υπουργεία δεν ετοίμασαν έγκαιρα τη σχετική πλατφόρμα, εγκύκλειος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώνει τους εμπλεκόμενους, μεταξύ των οποίων και τους δημάρχους, ότι μέχρι τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, το έντυπο αξιολόγησης της επικινδυνότητας, η έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα και η δήλωση εφαρμογής των μέτρων υποβάλλονται εις διπλούν σε έντυπη μορφή στον οικείο Δήμο. Μάλιστα, οι Δήμοι παρακαλούνται, όπως αναφέρεται, να τα καταχωρίζουν σε ειδικό μητρό, ώστε να είναι διαθέσιμα στις τριμελείς επιτροπές δειγματοληπτικού ελέγχου και να είναι δυνατή η μεταφορά τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα όταν τεθεί σε λειτουργία. Για τη διαδικασία αυτή, προφανώς οι Δήμοι δεν ρωτήθηκαν αν έχουν το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό και γενικά αν έχουν τους πόρους και τα μέσα. Το θέμα έθεσε στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου ο Δήμαρχος Ζήτσας Μιχάλης Πλιάκος. Είδαμε μια φορά ακόμα πάλι στο ίδιο έργο θεατές, δηλαδή ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει από τα κεντρικά, ξεπεζεύει, επιτρέψτε μου την έκφραση, σε εμάς. Πάλι θα παίξουμε το ρόλο του ότι δεν χρειάζονται πιο πέρα ή ότι δεν είναι χρήσιμο, το στέλνουν σε εμάς για να μπορέσουμε να κάνουμε τι. Εγώ νομίζω ότι ξανά πάλι εντός εισαγωγικών θα ξαναπαίξουμε το ρόλο του αυτοφοράκια. Δηλαδή θα είμαστε σε μια διαρκή εγρήγορση για το πότε θα πάμε κατηγορούμενοι, γιατί πήρε ένα οικόπεδο φωτιά το χόρτο, γιατί δεν είχε κοπεί. Ποιος θα το ελέγξει? Μιλάμε για 550 τετραγωνικά χιλιόμετρα ο Δήμος Ζήτσας και για 57 κοινότητες και 20 οικισμούς, που σημαίνει ότι όχι τριμελή επιτροπή, όχι υπηρεσία, όχι και το στρατό να φέρουμε, δεν μπορεί να τα ελέγξει. Και μιλάμε για οικισμούς οι οποίοι πλέον, λόγω και της δασικής ομοθεσίας, είναι τα πουρνάρια έχουν γίνει, όπως έλεγε και το θεατρικό έργο, άνθρωποι και πουρνάρια είναι αγκαλιά. Νομίζω ότι πρέπει εδώ να δείξουμε ότι δεν είμαστε τα μόνιμα υποζύγια για να παίρνουμε ό,τι δεν το χρειάζονται ή ό,τι δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Εγώ ειλικρινά σας λέω και απογοητεύτηκα και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ με αυτή την εξέλιξη, γιατί θέλουμε να βοηθάμε, θέλουμε να είμαστε μπροστά, προσπαθούμε με κάθε τρόπο και μέσο να βοηθήσουμε και για την πυροπροστασία και για όλα, αλλά εδώ τώρα πλέον είναι κάτι που θεωρώ ότι πρέπει ως ΠΕΔ τουλάχιστον Ηπείρου, δεν ξέρω τι θα κάνει η ΚΕΔΕ, αλλά δεν μπορεί να νοιάζει, ξέρω, ένα Δήμο αστικό της Αθήνας το ίδιο με αυτό που μας πειράζει εμάς πάρα πολύ, γιατί είναι άλλο η επαρχία, άλλο να είσαι στο Πογόνι και να είσαι στο Σταυροσκιάνι να πάει να ελέγξεις τον οικισμό, ποιο χωράφι κατοικείται, όχι ποιο είναι ακατοίκητο, ποιο οικόπεδο. Που σημαίνει ότι νομίζω ότι εμείς εδώ πρέπει να συζητήσουμε μεταξύ μας και να βρούμε μία μορφή, θα έλεγα, αντίδρασης από τη μία και από την άλλη να βρούμε μία στάση την οποία θα τηρήσουμε απαρέγκλητα όλοι μαζί και θα την κοινοποιήσουμε και όπου χρειάζεται και όπου πρέπει. Και κυρίως στους ελεκτικούς μηχανισμούς που αύριο θα κληθούμε να απολογηθούμε. Γιατί είναι άλλο να δηλώσουμε από την αρχή ότι κύριοι δεν μπορούμε, δεν γίνεται. Δεν έχουμε τη δύναμη, δεν έχουμε τον τρόπο, δεν. Δεν αποποιούμαστε τις ευθύνες που μπορεί να έχουμε στον τόπο μας, αλλά χρειαζόμαστε τα μέσα και τα εργαλεία. Και αυτά πρέπει η κυβέρνηση να μας τα δώσει για να ασκήσουμε. Με συνευθύνη τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιώτη, επειδή ολιγόρησε το κράτος και δεν δημιούργησε το ηλεκτρονικό σύστημα, να έρχεται στις 15 Μαρτίου το Υπουργείο και να λέει μέχρι 31 Μαρτίου αυτό που υποτίθεται έπρεπε να γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο, να γίνει με τον παραδοσιακό τρόπο από τους Δήμους, οι οποίοι υποχρεούνται πλέον να διατηρήσουν δικό τους
μικρό. Δεν γίνεται. Άρα να βάλουμε και ένα στοιχείο ορθού προγραμματισμού και να βγάλουμε μία απόφαση ως διοικητικό συμβούλιο, την οποία και να κοινοποιήσουμε στα περιφερειακά μέσα μαζικής επικοινωνίας και προφανώς θα στείλουμε και στην ΚΕΔΕ αλλά και στο αρμόδιο Υπουργείο ως απάντηση συλλογική σε αυτό το, σε αυτό το έτοιμο. Εγώ πρέπει θα έλεγα και στη δικαιοσύνη. Και να στη δικαιοσύνη, ναι, ότι, για να γνωρίζουμε ότι, την αδυναμία. Δεν μπορούμε, δεν πάει άλλο, δεν μπορούμε να το αποκριθούμε. Κάποια στιγμή θα βρεθούμε προεκπλήξεων όλοι μας. Γι' αυτό θα έλεγα, και δεν ξέρω, τα δημαρχία, κάτι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή μιλάμε, παίρνουν αποφάσεις στην ΚΕΔΕ, τις στέλνουν στο Υπουργείο, αλλά καμία εξέλιξη δεν έχουμε σε όλα τα ζητήματα. Πρέπει να είμαστε πιο δυναμικοί, δηλαδή, η παρουσία μας, ώστε μπάσει και ταρακουνηθούν και τουλάχιστον... Πιστεύω λοιπόν ότι δεν είχε γίνει καμία απολύτως αναφορά για να προετοιμαστούν και οι δημότες. Εμένα έφτασαν στο σημείο να με ρωτάνε, διαβάζοντας από δημοσιεύματα, τι εννοούν τεχνικό σύμβουλο, ποιος θα είναι αυτός εξειδικευμένος, πού θα τον βρούμε, καμία ενημέρωση και από την πολιτεία. Και επίσης, επειδή διάβασα, λέει, στην Επιτροπή να συμμετέχει δασολόγος, να συμμετέχει υπάλληλος της πολιτικής προστασίας, αυτοί που νομοθετούν, αλήθεια, αντιλαμβάνονται σε ποιους δήμους αναφέρονται, γνωρίζουν τα οργανογράμματα των δήμων, μιλάνε για μια επιτροπή που επί της ουσίας δεν υφίστανται τέτοιοι πάλι, δεν υφίστανται τέτοιες υπηρεσίες. Έχω αναρωτηθεί πάρα πολλές φορές, οι Δήμοι δεν ασκούν διοίκηση, μόνο η κεντρική διοίκηση, μόνο το κεντρικό κράτος ασκεί διοίκηση. Έχουν αναρωτηθεί ποτέ με τι υπαλλήλους ασκεί τη διοίκηση. Νομίζω σε πάρα πολλές περιπτώσεις και στο Δήμο Ζήτας πρέπει να ισχύει. Υπάρχουν αντιδήμαρχοι που δεν έχουν υπηρεσία. Αλλά υπάρχουν αντιδήμαρχοι για να ασκήσουν μια αρμοδιότητα, γιατί δεν γίνεται αλλιώς.